κάνει στους 3 μήνες διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Έδωσε έμφαση στους χειρισμούς, κυρίως στο κυπριακό θέμα. Mm. Και όπως είπε ο ίδιος, δρομολόγησε μία σειρά από καυτά θέματα επίκαιρα, όπως το ΛΑΦΚΑ, όπως τους συμβασιούχους, την τακτοποίηση των συμβασιούχων και την ομαλή έκβαση της εκκλησιαστικής κρίσης. Και βέβαια και το πάγωμα των πληστηριασμών. Θα πούμε ότι στα μείον του Πρωθυπουργού ήταν η απάντηση του σε μια ερώτηση για το επίδομα ανεργίας, το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει το ύψος του. Ναι. Από εκεί και ύστερα, ο κύριος Παπανδρέου δεν απάντησε στην ερώτηση της Έλλης Τάη, ευθέως τουλάχιστον, για το τι θα σημαίνει μια ήττα του ΠΑΣΟΚ το βράδυ των ευρωεκλογών, με μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Παρόμοια ίσως με αυτή των εθνικών. Μου επιτρέπεις να σου πω, Λόρα, ότι όχι μόνο ευθέως, ούτε εμέσως δεν απάντησε στην ερώτηση, παρότι η Έλλη επέμεινε 2 φορές. Τον ερώτησε και εκείνος απέφυγε εντέχνως να απαντήσει. Και τις 2 φορές, αλλά θα λέγαμε και όλος ο λόγος του κυρίου Παπανδρέου ουσιαστικά χαρακτηρίστηκε από μια έντονη επίθεση στην κυβερνητική πολιτική και προσωπικά στον κύριο Παπανδρέου. Είπε, στον κύριο Καραμαλή, συγγνώμη, είπε ότι είναι μια κυβέρνηση της ακρίβειας και της ανακρίβειας, και πάνω σε αυτό, θα λέγαμε, το προεκλογικό σύνθημα κυμάνθηκε όλη η τοποθέτηση, όλες οι απαντήσεις του κύριου Παπανδρέου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την γραμματέα του ΚΚΕ, την κυρία Αλέκα Παπαρίγα, θα λέγαμε ότι έτσι μια απάντηση που μας έκανε αίσθηση ήταν στην ερώτηση, νομίζω και πάλι, της Έλλης Στάη, αν δεν κάνω λάθος, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ώρα που εσύ μας μιλάς, εγώ κοιτώ από το monitor, βλέπω πίσω σου υπάρχει μια κινητικότητα. Μάλλον ετοιμάζονται σιγά σιγά. Μόλις θα βγουν να εξέλθουν, οπότε έχει το νου σου και εκεί. Παράλληλα με όσα μας λες. Ακούω. Η κυρία Παπαρίγα, λοιπόν, είπε ότι δεν θα κάνει δεχτή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας θα είναι ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Θα λέγαμε ότι ήταν ιδιαίτερα σκληρή η κυρία Παπαρίγα. Είπε, βέβαια, μάλιστα χαρακτηριστικά στο τέλος, ότι ένας αριστερός δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος μιας τέτοιας απόφασης, ενώντας να αποδεχτεί μια τέτοια πρόταση. Τέλος, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, τουλάχιστον σε εμάς τους δημοσιογράφους που παρακολουθήσαμε εδώ από την γιγαντό οθόνη της κρατικής τηλεόρασης το debate, μας έκανε εντύπωση στην ερώτηση, νομίζω, του Θεοδωράκη και του Σταύρου, για το αν θα δεχθεί να είναι υποψήφιος ο ίδιος. Λόρα, σε διακόπτω, αλλά πρώτη ήρθε, πρώτη φεύγει η κυρία Παπαρίγα, τη βλέπουμε εδώ. Την βλέπουμε από τα εσωτερικά πλάνα. Ναι, είναι τώρα στην αίθουσα αναμονής, στην κεντρική είσοδο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε έτσι μια δήλωση, μια πρώτη αποτίμηση και από την κυρία Παπαρίγα, η οποία πρέπει να φεύγει μάλλον ευχαριστημένη, ικανοποιημένη. Με χαμόγελο αποχωρεί. Μέχρι να βγει η κυρία Παπαρίγα, απλώς να σας πω ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν ξεκαθάρισε τη θέση του για το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Είπε, δεν είναι αυτής της στιγμής και είναι εκτός πραγματικότητας. Για να ακούσουμε. Κυρία Παπαρίγα, κυρία Παπαρίγα. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Ο λόγος σε εσάς. Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Παρακαλώ. Η απάντηση του κυρίου Παπαρίγα. Λοιπόν, δεν απάντησε. Άφησε σε εμάς να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας η κυρία Παπαρίγα. Ακριβώς. Και να πούμε ότι η κυρία Παπαρίγα την είδαμε καθώς έβγαινε να κρατάει στο χέρι ένα μπουκέτο, την ώρα που όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έμπαιναν μέσα στο στούντιο. Εδώ η υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων έδωσε σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς από ένα μπουκέτο σε μπρεβίβες και από ένα βιβλίο την αποφασιστική στιγμή του Χέρνη Μπρεσόν. Η αποφασιστική στιγμή πλησιάζει, είναι την Κυριακή για τους πολιτικούς. Πλησιάζει αρχηγούς. Και νομίζω ότι για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη, ήταν σήμερα, θα λέγαμε έτσι, μία μάχη εντυπώσεων, διότι όπως έχουμε επανειλημμένα πει, το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές είναι αρκετά μειωμένο. Σωστά. Και νομίζω ότι σήμερα, με τον τρόπο που διεξήχθηκε αυτή η συζήτηση, η τηλεοπτική αναμέτρηση, με πολλά θέματα επικαιρότητας, πολλά θέματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, όχι τόσα πολλά ευρωπαϊκά, μπόρεσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έτσι να δώσουν ένα στίγμα, θα λέγαμε, και των προθέσεών τους, αλλά και να απαντήσουν σε θέματα κέρια που μα ήταν επόμενο, Λόρα, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον της συζήτησης η εσωτερική πολιτική κατάσταση και κυρίως η οικονομία. Αυτό νομίζω το περίμεναν όλοι και έτσι έγινε, αλλά όπως σωστά είπες, βοηθηθήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα, τα οποία φαντάζομαι ότι θα είναι χρήσιμα όταν θα έλθει η ώρα την Κυριακή να ψηφίσουμε. Ο Πρωθυπουργός, όπως είχαμε πει και στην αρχή, προτού ξεκινήσει το debate, και όλοι οι συνάδελφοι εδώ το αναφέραμε, ναι, είδαμε ότι κράτησε πολύ χαμηλούς τόνους. Μόνον στο τέλος, στα 2 λεπτά που είχε δικαίωμα
να σχολιάσει και να δώσει στείλει το δικό του μήνυμα. Μόνο σε εκείνη τη στιγμή ο κύριος Καραμαλής, θα λέγαμε, επιτέθηκε στο Πασόκ, στην αξιωματική αντιπολίτευση, και είπε ότι ουσιαστικά επιδίδεται σε μία μάχη πόλωσης και οξύτητας, την οποία τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει. Σε όλες τις άλλες, θα λέγαμε, επικρίσεις αλλά και προκλήσεις που δέχθηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρατηρήσαμε, όπως όλοι είδαμε και όλοι οι τηλεθεατές, ο κύριος Καραμαλής δεν απάντησε. Μάλιστα, εγώ λοξοκοιτάζω γιατί προσπαθώ να δω τι γίνεται και στο εσωτερικό από το monitor που έχουμε. Φαίνεται ότι καθυστερεί η διαδικασία του να βγει το μακιγιάζ, να χαλαρώσουν λίγο οι πολιτικοί αρχηγοί, μέχρι ότου κατέβουν κάτω για να μπουν στα αυτοκίνητά τους και να φύγουν. Μόνο η κυρία Παπαρίγα, όπως είδαμε, έχει αποχωρήσει μέχρι στιγμής. Ακολουθούν και οι χειραψίες, βέβαια. Ναι. Τόσο με τους δημοσιογράφους, υπάρχει και μια μικρή κουβεντούλα πάντοτε στο τέλος της συζήτησης. Ανταλλάσσονται και εντυπώσεις. Μα και από τους δημοσιογράφους κανείς δεν έχει κατέβει κάτω ακόμη. Και από τους δημοσιογράφους προφανώς ακόμα θα συζητάνε. Είναι μέσα η Άντζελα η Καραγιώργου. Νομίζω ότι μόλις κατέβει η Άντζελα θα μας πει και λεπτομέρειες έτσι από το παρασκήνιο. Να σας δώσω μια εικόνα. Ναι, ναι. Λίγα λεπτά πριν αρχίσει το debate, εμείς μπήκαμε μέσα στο στούντιο μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς και με τους δημοσιογράφους. Παρότι δεν μας άφησαν, στο τέλος έτσι πήραμε μία μικρή γεύση. Λαθρέα μπήκατε, λαθρέα. Λαθρέα, αλλά πώς βγήκαμε, Γιάννη. Σαν καλή δημοσιογράφη. Όχι. Για πες. Στο τέλος μας έσπρωχναν. Έγινε και ένα επεισόδιο με τους φωτογράφους. Μάλιστα. Μπήκαμε εμείς μέσα. Στην αρχή υποσχεθήκαμε ότι δεν θα μιλήσουμε, να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Μόλις μπήκαν όλοι μέσα, έκλεισαν τα κινητά τους βέβαια, κυρίως οι δημοσιογράφοι. Ναι, ναι. Οι πολιτικοί αρχηγοί αντίλαξαν από μια χειραψία, θα λέγαμε τυπική, έτσι, χωρίς πολλά σχόλια. Κάθισαν στις θέσεις τους, ακολούθησε μετά ο έλεγχος για τα μικρόφωνα και τις ψήρες αν υπάρχει, έγινε ένα τεστ ηχητικό. Τις ψήρες, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, εννοούμε αυτά τα μικρά μικρόφωνα τα οποία μπαίνουν στο πέτο, έτσι δεν τα είναι. Μικρά μικρόφωνα τα οποία μένουν στο πέτο για να μην έχουν μπροστά τους οι πολιτικοί αρχηγοί μικρόφωνα, είναι φυσικό να μπορούν να κινούν τα χέρια τους και να μιλάνε φυσιολογικά. Δεν έπιασαν κουβέντα μεταξύ τους καθόλου. Λίγο συνομίλησαν όταν χαιρέτησαν τους δημοσιογράφους. Μα και προηγουμένως, Λώρα, σε διακόπτω, το μακιγιάζ τους και η προετοιμασία έγινε σε διαφορετικούς χώρους για τον κάθε ένα. Σε άλλο γραφείο φιλοξενήθηκε ο Πρωθυπουργός, σε άλλο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε άλλο ο κύριος Κωνσταντόπουλος, σε άλλο η κυρία Παπαρίγα. Επομένως δεν έμειναν στον ίδιο χώρο μαζί πριν από την Λίγο η διαδικασία, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, θυμίζει λιγάκι τους αθλητές λίγο πριν μπουν στο στάδιο, όπου, ας το πούμε, απομονώνονται σε ένα γραφείο, αποσύρονται, σκέφτονται στην προκειμένη περίπτωση τις απαντήσεις αλλά και όλες τις πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να δεχθούν. Να πούμε ότι στο κοντρόλ από την πλευρά, σε όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής αναμέτρησης, από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν παρόν συνεχώς ο Γιάννης ο Ανδριανός, ο διευθυντής του γραφείου τύπου, ο διευθυντής γραφείου τύπου, ακριβώς, του Πρωθυπουργού, και από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν ο κύριος Αθανασάκης, ο Νίκος Αθανασάκης και ο Νίκος Ζιώγας. Και ο κύριος Μαΐλης από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μαΐλης. Έχει κάποια σημασία, πάντοτε κάθονται οι έμπιστοι, θα λέγαμε, άνθρωποι των πολιτικών αρχηγών στο κοντρόλ. Για διάφορες λεπτομέρειες έχουν λόγο, ίσως και για κάποια πλάνα ακόμα. Για λύσε μας τώρα μια πορεία. Είχαν τον τρόπο μέσω του ακουστικού να συμβουλεύουν, να λένε να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς, ή δεν έφτανε μέχρι εκεί η φωνή τους? Γιάννη, αυτό δεν είναι αυτό δόκιμο να συμβαίνει. Αν και είδαμε και κάτι άλλο που ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έγινε. Τώρα βλέπουμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο εδώ, βγαίνει από το ασανσέρ, έχει κατέβει στο ισόγειο, σε λίγο θα έρθει στην μας. Έξοδο που βρίσκεσαι κι εσύ, να δούμε αν θα σας κάνει κάποια δήλωση. Και να κάνουμε άλλη μία ακόμα έτσι επισήμανση. Λώρα, αν θέλεις, ας ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Χρειάζεται μεγαλύτερη δυνατότητα διαλόγου και ενημέρωση. Εμείς με το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αγωνιζόμαστε για να αλλάξει η σημερινή Ευρώπη, για να αλλάξει ο κόσμος, για να αλλάξουν όλες αυτές τις πολιτικές που και στην Ελλάδα δημιουργούν τα μεγάλα κοινωνικά, δημοκρατικά, οικολογικά και πολιτικά προβλήματα. Πιστεύετε ότι συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και συζητήθηκαν και είναι και άλλα πολλά. Δεν φτάνει ποτέ αυτός ο χρόνος, άρα χρειάζεται να καθιερωθεί αυτή η διαδικασία. Όλοι για όλα με όλους. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε και τον κύριο Κωνσταντίνο. Τώρα βέβαια γίνεται το εξής, Λώρα. Υπάρχει δημοσιογράφος της ΕΡΤ μέσα στο κτίριο και όλοι εσείς απ' έξω. Οπότε θα προσπαθήσετε να του πάρετε εμείς και άλλη δήλωση εκεί. Εμείς θα κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Για να δούμε. Αφήσατε ανοιχτό.
το θέμα της Προεδρίας Δημοκρατίας. Να αγωνιστούμε με το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για να αλλάξει η Ευρώπη, για να αλλάξει ο κόσμος, για να αλλάξουν όλες οι πολιτικές που και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δημιουργούν την δυσφορία στον κόσμο και ανοίγουν τα μεγάλα κοινωνικά και... Μπορεί να αποδεχτείτε την πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Να αγωνιστούμε... Τι δεν απαντάτε. Σκέψη, απαντούσατε σε άλλες... Να αγωνιστούμε με τη σκέψη ότι αυτές οι εκλογές κρίνουν. Πότε θα το αποφασίσετε. Θέματα και Ελλάδας και Ευρώπης. Πότε θα απαντήσετε. Γεια σας, γεια σας. Λώρα, εσείς πέσατε πάνω του, ούτε χρονόμετρα, ούτε τάξη, ούτε σειρά. Βροχή ερωτήσεις. Ευτυχώς εδώ έξω δεν έχουμε χρονόμετρα. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κωνσταντόπουλο επίμονα. Βέβαια, όλοι οι δημοσιογράφοι, το ενδιαφέρον μας ήταν ακριβώς την απάντησή του, που είπε βέβαια ότι είναι εκτός πραγματικότητας η ερώτηση που του ετέθη, αν δηλαδή μπορεί να αποδεχτεί να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όμως, όπως και εσείς τώρα ακούσατε, το θέμα νομίζω ότι δεν έχει κλείσει από τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Μάλλον ανοιχτό το άφησε από τον τρόπο, αν κρίνουμε που απάντησε και στον debate, αλλά και από αυτό που σας είπε τώρα. Που μας παρέπεμψε στα της Ευρώπης, καθώς είμαστε και λίγα 24 ώρα πριν από τις ευρωεκλογές. Μια επισήμανση που θα ήθελα έτσι να κάνω, και όλοι εδώ δημοσιογράφοι το σχολιάσαμε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Παπανδρέου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε λίγο θα δούμε τον κύριο Καψή, να ακούσουμε. Εάν η προηγούμενη συζήτηση την είχαμε χαρακτηρίσει σούπα, αυτή είναι δύο φορές σούπα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι δημοσιογράφοι ρωτάγανε και οι πολιτικοί αρχηγοί απαντούσαν σε ερωτήματα που θα ήταν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Δηλαδή έκαναν πως δεν άκουγαν και στήριζαν αδιάφορα. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι έτσι. Εντάξει, Γιώργο, δεν ενημέρωσε αυτό το λεπτό. Δεν ξέρω αν έχεις δίκιο αν είναι έτσι. Εμείς έχουμε μείνει με μια αίσθηση ότι γίναν περίπου όλες οι ερωτήσεις. Προφανώς, όπως γίνεται πάντα και το είπαμε και στην αρχή, είναι αρκετά αυστηρή η διαδικασία ώστε να μην είναι εύκολο να ακολουθήσει και δεύτερη και τρίτη ερώτηση. Και αυτό δίνει την αίσθηση πολλές φορές ότι η συζήτηση είναι σούπα. Εγώ δεν λέω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή. Νομίζω ότι τέθηκαν πάντως αρκετά θέματα. Εγώ τη βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα χωρίς να είναι συγκλονιστική. Το θέμα της Προεδρίας. Νομίζω αυτό θα συζητηθεί αρκετά, το θέμα της Προεδρίας, το θέμα της ακρίβειας. Νομίζω ότι τέθηκαν, μπορεί να μην πήραμε συγκλονιστικές απαντήσεις, αλλά τέθηκαν όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι ήταν καλή ερώτηση, δηλαδή, από τον Νίκο. Ναι. Θεωρείτε ότι η πολιτική αρχηγή ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Δεν θα έλεγα ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων. Νομίζω ότι οι πολιτικοί αρχηγοί πάντα έχουν έναν τρόπο να απαντάνε ακόμη και στις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Η γενική σας εντύπωση σχέση με το προηγούμενο. Ότι είναι ανοιχτό το θέμα της πρότασης προς τον κύριο. Έμεινα με την εντύπωση ότι στο τέλος δεν ήταν τόσο σαφής όσον αφορά. Δηλαδή δεν είπε όχι, δεν με ενδιαφέρει ώστε να τελειώσει το πράγμα εκεί. Νομίζω θα συζητηθεί. Καλύτερο αυτό το debate από το προηγούμενο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ τους συνάδελφους. Μάλιστα, ένα-ένα βγαίνουν λοιπόν και οι δημοσιογράφοι. Ακούσαμε και τον Μανώλη τον Καψή. Μια πρώτη εκτίμηση. Η συζήτηση, κατά τη γνώμη του, ήταν ενδιαφέρουσα. Βέβαια, πολύ διαφορετική από το προηγούμενο debate. Και νομίζω ότι αίσθηση και στους δημοσιογράφους έκανε κυρίως η απάντηση του κύριου Κωνσταντόπουλου. Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Να πούμε λοιπόν, για είναι τρίτη φορά προσπαθώ να το πω, για τον κύριο Παπανδρέου, γιατί βγαίνουν έξω και οι δημοσιογράφοι τώρα. Ο κύριος Παπανδρέου λοιπόν απέφυγε καθ' όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής αναμέτρησης να διαβάσει έστω και μία φορά. Φοβάμαι ότι ούτε και τώρα θα το πεις, Λώρα, γιατί μόλις εδώ βλέπουμε τον κύριο Παπανδρέου να κατεβαίνει και εκείνος από το ασανσέρ. Έρχεται μέχρι, χαιρετάει αυτή τη στιγμή και το προσωπικό. Ναι. Τη κρατική τηλεόραση, λοιπόν, μόνο στην τελευταία στιγμή και όταν είχε όλους με όλους τους συναδέλφους σας. Σας σκέφτηκε εσάς, Λώρα, κύριο Παπανδρέου, ή σε όλους θα την κάνει τη δήλωση? Θα έρθει έξω. Λοιπόν, μόνο την τελευταία στιγμή, τα τελευταία δύο λεπτά, ο κύριος Παπανδρέου κοίταξε τις σημειώσεις του και αυτό για πάρα πολύ λίγο, χρονικό διάστημα. Κύριε Παπανδρέου, αν θεωρείτε προσωπική ήττα, αν χάσετε από αυτή την κυβέρνηση, πρέπει να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Αν θεωρείτε προσωπική ήττα, εμείς μιλάμε για νίκη. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να έρθει να ψηφίσει, να είναι δυναμική ψήφος απέναντι στην χαλαρή κυβέρνηση, την διακυβέρνηση της χώρας. Μια ισχυρή ψήφος η οποία θα είναι και προοδευτική, που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του ελληνικού λαού εντός της Ελλάδας και στην Ευρώπη. Θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή,
τον αγώνα για την πλήρη απασχόληση, την αλλαγή του συμφώνου σταθερότητας, ένα περιβάλλον που θα σέβεται, θα το σεβόμαστε, θα το σέβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βοηθήσει στην Ελλάδα να μπορεί να έχει ισχυρή φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλούμε λοιπόν να μην δώσει λευκή επιταγή ο ελληνικός λαός στην Νέα Δημοκρατία. Έχει εκλεγεί η κυβέρνηση, έχει μπροστά της έργο να κάνει, αλλά ας ελεγχθεί, διότι ήδη έχει πάει πίσω από τις υποσχέσεις της, έχει αναιρέσει υποσχέσεις της και προσπαθεί να καλλιεργήσει με την διαμόρφωση μιας απεσιοδοξίας, με την δυσφήμιση σημαντικού έργου του ελληνικού λαού, της οικονομίας, του Ολυμπιακών Αγώνων ακόμα, να καλλιεργήσει το κλίμα ότι δεν μπορεί παρά το Σεπτέμβρη να είναι δύσκολες οι εποχές, να έχουμε ανεργία, να έχουμε οικονομικά προβλήματα για να μπορεί να απεγκλωβιστεί από τις υποσχέσεις που έδωσε προεκλογικά. Αυτό εμείς δεν θα το αφήσουμε, σας παρακαλώ, δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα. Εμείς θα παλέψουμε για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του ελληνικού λαού και τις κατακτήσεις που έχει μέχρι σήμερα. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα ζητήματα και προβλήματα. Εμείς προχωράμε στην δικιά μας ενδυνάμωση και ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτές τις εκλογές πραγματικά να έρθει να ψηφίσει και να δώσει το παρόν. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι καλή πρόταση για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να είστε καλά. Άρχισα σας συζητήσα, κύριος. Ο κύριος γνώρισε το επίδομα ανεργίας. Παρατηρούμε, Γιάννη, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην έξοδο της κρατικής τηλεόρασης. Όλοι μαζί οι δημοσιογράφοι ταυτόχρονα κάναμε τελείως διαφορετικές ερωτήσεις. Βέβαια ο κύριος Παπανδρέου ήταν αποφασισμένος να επαναλάβει ουσιαστικά αυτό που είπε και με τη λήξη της τηλεοπτικής συζήτησης, το μήνυμα δηλαδή που θέλει να περάσει ο ίδιος στους ψηφοφόρους. Ποιος είναι τώρα? Ο κύριος Ευαγγελάτος, ο Νίκος Ευαγγελάτος. Ορίστε. Ήταν καλύτερη στο πάπτο προηγούμενο. Η αίσθησή μου ήταν ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον debate. Αφού η πολιτική αρχή δεν απαντούσαν καν στις ερωτήσεις που τους κάνατε. Οι ερωτήσεις ετέθησαν. Ναι, αλλά δεν απαντούσαν η πολιτική αρχή. Αυτοί οι οποίοι είδαν το debate θα κρίνουν τις ερωτήσεις, κυρίως όμως τις απαντήσεις. Πάντως και εσείς και σε αυτό το debate πάλι με μια παρόμοια. Θεωρείτε ότι φέρετε τον κύριο Καραμαλή σε δύσκολη θέση? Ένα-ένα. Ας μας πείτε πρώτα απ' όλα τις εντυπώσεις σας εσείς. Έκανα όλες τις ερωτήσεις, όπως σας είπα όταν ήρθα, που αισθανόμουν ότι θα αφορούσαν τους πολίτες, κατηγορίες πολιτών. Επέλεξα να ρωτήσω για τους ανέργους, που ήταν η ερώτηση στον κύριο Καραμαλή, τους αγρότες, που ήταν η ερώτηση στην κυρία Παπαρίγα, το Maastricht που μας αφορά όλους στον κύριο Κωνσταντόπουλο και το περιβάλλον που αισθάνομαι ότι επίσης μας αφορά όλους στον κύριο Παπανδρέου. Είσαι σίγουρος ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θυμάται πώς είναι το επίπεδο? Το περιμένατε αυτό? Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για κανέναν. Έκανα τις ερωτήσεις, προσπάθησα να είμαι ή το ίδιο σκληρός με όλους, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η είδηση που βγήκε από το σημερινό debate ποιο είναι? Δεν είμαι σε θέση να σας το πω αυτή την ώρα. Για μένα ήταν ενδιαφέρον. Το έζησα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την επόμενη φορά θα ήταν καλύτερα να γίνει ένα debate χωρίς περιορισμούς στις ερωτήσεις. Αυτό θέλω να το πω με όλη τη δύναμη που έχω. Αισθάνθηκα πάρα πολλές φορές ότι ό,τι είχα αισθανθεί και την προηγούμενη, ότι ο ένας πολιτικός αρχηγός ήθελε να απαντήσει στον άλλον. Είναι κρίμα να μην δίνεται αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να το ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Ευαγγελάτο. Έχω την εντύπωση ότι ακολουθεί ο Γιάννης Πρετεντέρης. Έρχεται τώρα και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης, συντονιστής της συζήτησης. Και νομίζω ότι κράτησε έτσι, προσπάθησε να κρατήσει και τους χρόνους τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούσε και χωρίς να διακόψει τους... Εδώ είναι και η Έλλη Στάι. Μόλις έρχεται. Κύριε Παπανδρέου, αν θέλετε να σας πω... Γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε όταν ρωτούσατε τον κύριο Παπανδρέου? Τι άλλο μπορούσα να κάνω πέραν το ότι επανέφερα την ερώτηση? Αγαπητέ κύριε Βλάχο, αφού την έκανα δύο φορές και είπα ότι δεν μου απαντήσατε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Το ότι δεν απάντησε. Νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν αφορά τις ευρωεκλογές, αλλά ήταν ένα θέμα που έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι στο στόμα μας και δεν μπορούσαμε να έχουμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς εκεί μαζί και να μην το ρωτήσουμε. Περιμένατε από τον Πρωθυπουργό να μην γνωρίσει πόσο είναι το επίδομα ανεργία στην Ελλάδα? Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Πολλά περιμένουμε, άλλα ακούμε, άλλα δεν ακούμε. Ότι ήταν σούπα. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, λοιπόν. Το ότι δεν απάντησε ο κύριος Παπανδρέου δύο φορές στο δικό σας ερώτημα, τι σημαίνει? Τίποτα. Τίποτα δεν σημαίνει. Όπως πάρα πολλές φορές δεν απαντούν πολλοί πολιτικοί, δεν απάντησε και σήμερα. Άμα δεν απαντάς στις ερωτήσεις.
Ναι, καλά, αυτό δεν είναι έτσι. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Η συζήτηση. Έχουν όρους και τρόπους διεξαγωγής οι οποίοι δεν τιμούν και εμάς. Λοιπόν, αυτό το έχουμε θέσει και μάλιστα γι' αυτό το debate, όταν βρεθήκαμε οι δημοσιογράφοι που θα συμμετείχαμε, είπαμε ότι το επόμενο βήμα που θέλουμε είναι να αλλάξει ο τρόπος της διαδικασίας δημοσιογραφικής. Να υπάρχει τελείως διαφορετική φόρμα συζητήσεων. Είναι πολύ πιο ελεύθερες οι διαδικασίες. Βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα και να πάρουμε πρωτοβουλίες. Μια άποψη, ποιος από όλους κέρδισε τις εντυπώσεις από Δεν λέω ποτέ κάτι τέτοιο για ανθρώπους από τους οποίους παίρνω συνέντευξη. Στο τέλος της συζήτησης σας είπαν κάτι δικιά μου. Όχι. Τίποτα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και την Έλλη Στάι να αποχωρεί από το στούντιο της κρατικής τηλεόρασης. Βγαίνει τώρα και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Γιώργο, τι γίνεται, εντάξει. Έχω να σας πω, κύριε Πρετεντέρη. Παρακαλώ, κύριε Βλάχο. Δεν επαναφέρατε στην τάξη του πολιτικού αρχηγού που όλα τους ρώταγαν. Κάτω ρε παιδιά. Έπρεπε να συντονιστείς να τους επαναφέρετε στην τάξη. Την επόμενη φορά θα προβλέπετε και χαστούκι μας τη διαδικασία, αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε. Εγώ νομίζω... Βγήκανε μερικές ειδήσεις, εγώ νομίζω, και για το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ήταν, νομίζω, σαφείς οι απαντήσεις και του κ. Κωνσταντόπουλου και της κυρία Θαπαρίγα. Αυτό θα χαρακτήριζε. Αρκετά σαφείς, νομίζω. Οι πιο δύσκολες στιγμές των κυρίων Καραμαλή και Παπανδρέου σε αυτή τη συζήτηση, ποιες πιστεύετε ότι ήταν? Δεν νομίζω ότι κανείς αρχηγός πρέπει να αισθάνθηκε ότι πέρναγε κάποια πολύ δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι έχουν δυσκολία όσο τους είδα να χειριστούν τον χρόνο. Και επειδή οφείλω να σας πω ότι επειδή το έζησα από κοντά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χειριστείς τον χρόνο. Δεν είναι καθόλου απλό να πεις αυτά που θέλεις να πεις σε 1,5 σε 1 λεπτό. Έλεπα την αγωνία που είχαν να προλάβουν να το πούνε και ειλικρινά και το ίδιο για τους συναδέλφους που είχαν να ρωτήσουν σε 30 δευτερόλεπτα μέσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, τώρα δεν κάνω σχόλια για την κάθε απάντηση συγκεκριμένα, αλλά σας υπενθυμίζω ότι το 1974 σε μια αντίστοιχη συζήτηση στη Γαλλία, ο τότε υποψήφιος για πρόεδρος Δημοκρατίας Ρισκάρ Ντεστάν γνώριζε πόσο κάνει το στήριο του μετρό. Άρα δεν είναι αυτονόητο, τα ξέρει όλα. Αν το έλεγα και εγώ τι, πόσο κάνει το πύρο μαθηριές. Τι, αν ρωτάει εγώ πώς το κάνει. Α, δεν ξέρω. Γιάννη, μόλις τώρα είδαμε και τον κύριο Πρετεντέρη να αποχωρεί και κατεβαίνει αυτή τη στιγμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Δεν έχει κανένας από εκεί πλάνο. Πηγαίνετε λίγο πιο πίσω. Προβλήματα τεχνικά. Οι πολιτικοί απαντήσανε σε αυτά που περίπου είχαν αποφασίσει ότι θα απαντήσουν και σε πολλές ερωτήσεις αγνόησαν τους δημοσιογράφους και είπαν αυτά που είχαν αποφασίσει ότι θα πούνε. Άρα είστε υπερήφανος που είστε μετήχατε σε ένα τέτοιο κουβέντα. Μην υπερβάλλουμε, αυτό συμβαίνει συχνά στη τηλεόραση. Αυτός που μιλάει έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Και αυτός που βλέπει έχει δικαίωμα να αποφασίζει. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που γίνονται αυτά τα debate και που πρέπει να είναι πάρα πολλά. Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι σε κάθε προεκλογική περίοδο θα γίνονται πολλές συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών, είτε όλων μαζί. Εγώ πιστεύω και στις συζητήσεις λιγότερων ατόμων. Δηλαδή θα ήθελα να δω και ένα debate μεταξύ των δύο διεκδικητών της εξουσίας, μεταξύ του Παπανδρέου δηλαδή και του Καραμαλή. Πιστεύετε ότι θα μπορούν να μιλούν και μεταξύ τους ένα debate, θα συμφωνήσετε εσείς και οι δημοσιογράφοι, θα βγείτε μπροστά σε κάτι τέτοιο, διότι είναι πλέον τα debate μη ενδεδειγμένα ως προς αυτό που πλάτε. Και σήμερα είδατε και θα το εκτιμήσατε κι εσείς ότι ήταν μεγάλη ανάγκη να συνομιλήσουν κάποια στιγμή. Δηλαδή, πέταγε δύο καρφιά ο Καραμαλής στον Παπανδρέου και ο Παπανδρέου στον Καραμαλή. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή να μπορούσαμε να πούμε: πείτε κύριε Παπανδρέου, τι θέλετε τον κύριο Καραμαλή και να απαντήσει. Δυστυχώς, όταν μετέχεις σε μια τέτοια διαδικασία, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι απολύτως τους όρους που θέτει η Διακομματική Επιτροπή. Και αυτό κάναμε. Ευχαριστώ. Αποχωρεί και ο Σταύρος ο Τώρα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό, Λόρα. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό. Και φυσικά και τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος, αν έχω προσέξει καλά, δεν έχει αποχωρήσει. Όχι, δεν έχει
εξέλθει ακόμα. Αν και ο Παύλος ο Τσίμας και το απόγευμα που ήμασταν εδώ ήρθε πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε αν θα έχει κάποια άλλη υποχρέωση για να καθίσει ίσως ακόμα. Η κρατική τηλεόραση είναι και το επαγγελματικό του σπίτι. Είναι η επαγγελματική του στέγη, ακριβώς. Είδαμε λοιπόν ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, μάλλον ακούσαμε Γιάννη, έθεσαν. Ο Πρωθυπουργός κατέβηκε και τώρα τον βλέπουμε και εμείς εδώ στις οθόνες μας να βγαίνει από το ασανσέρ με τον κύριο Ρουσόπουλο. Τον βλέπουμε να έρχεται σιγά σιγά προς την κύριο Καραμανλής. Δεν μίλησε μέσα, να δούμε αν θα μιλήσει σε εμάς. Για κάτω. Να δούμε τις εντυπώσεις, τι με τι εντυπώσεις αποχωρεί ο Πρωθυπουργός. Είναι πιο πολλές ειδικές μας ερωτήσεις. Πώς το διάλογος είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Γι' αυτό πάντα τον επιδιώκουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν γίνεται πράξη. Εμείς προχωράμε στην υλοποίηση του προγράμματος μας. Ενός προγράμματος που έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο, νοιάζεται για τον πολίτη, νοιάζεται για τα προβλήματα του πολίτη. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους δημοσιογράφους, αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς για τη συζήτηση, για το διάλογο, αλλά και για την κριτική που μας ασκούν και που μας βοηθούν στο έργο μας. Άλλη φορά που δεν γίνει κάποια συνέντευξη, τα υπόλοιπα την Κυριακή. Αποχωρεί αυτή τη στιγμή και ο Πρωθυπουργός. Ποιος έμεινε τώρα, ποιος έμεινε. Ο κύριος Καραμαλής επέμεινε και εκείνος στο κυρίως μήνυμα που ήθελε και σήμερα να στείλει στον ελληνικό λαό, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία ό,τι έχει υποσχεθεί και ό,τι υποσχέθηκε προεκλογικά πριν από τις εθνικές εκλογές θα το κάνει πράξη στη συνέχεια. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το κυρίως στίγμα της πρωθυπουργικής, αν μπορούσαμε να πούμε έτσι, τοποθέτησης σε αυτήν την τηλεοπτική αναμέτρηση. Και εκεί στάθηκε ο κύριος Καραμαλής. Δεν μπήκε καθόλου, δεν απάντησε σε καμία πρόκληση και δεν με τον δικό του τόνο και με το δικό του ύφος δεν βοήθησε, θα λέγαμε, έτσι σε μια όξυνση περαιτέρω. Βέβαια, Γιάννη, να πούμε και ένα θέμα που όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ το έθεσαν, καθώς έφυγαν, αναχώρησαν από την κρατική τηλεόραση. Αν μπορούσε σε κάποια άλλη ή στις επόμενες τηλεοπτικές αναμετρήσεις να υπάρχει δυνατότητα να απαντάει ο ένας πολιτικός αρχηγός των άλλων, δεν ξέρουμε αν αυτό είναι εφικτό, αλλά από ό,τι ακούσαμε είναι και κοινό αίτημα όλων των δημοσιογράφων. Και ακούγεται πολύ λογικό. Λόρα, θέλω να σε ευχαριστήσω στο σημείο αυτό. Έτσι λοιπόν τελειώνει η βραδιά. Την εκλογική ευρωεκλογία. Βλέπετε ότι και οι πολιτικοί αρχηγοί όταν μιλάνε, κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων, μιλάνε για εσωτερικά θέματα. Για το τι έκανε η κυβέρνηση ή δεν έκανε. Αυτά κρίθηκαν σε εκλογές που έγιναν πριν από 2,5 μήνες. Για τις ευρωεκλογές σήμερα και για το κυρίαρχο θέμα, δηλαδή τι είναι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις μεγάλες ομάδες, την Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα και την Ευρωαριστερά και κάτι άλλες μικρές ομάδες, δεν ακούσαμε τίποτα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Ούτε καν για το ευρω... Για όλων των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Περιμένω να ακούσω ένα πρακτικό μέτρο και αποτελεσματικό μέτρο που ήδη πήρατε και απέφερε αποτελέσματα στη μάχη εναντίον της ακρίβειας. Ενισχύσαμε την Επιτροπή του Ανταγωνισμού. Δεύτερον, ενισχύσαμε τις ενώσεις των καταναλωτών. Τρίτον, προχωρούμε και αυτό έχει γίνει ήδη πράξη σε ελέγχους της αγοράς ώστε να αποτραπούν τα φαινόμενα της ασφροκέρδειας. Τέταρτον, δουλεύουμε στη βάση να κάνουμε τον πολίτη, τον καταναλωτή, όσο γίνεται πιο ενημερωμένο. Με άλλα λόγια, για να το ολοκληρώνω. Κύριε Καψή, αυτό δεν αντιμετωπίζεται από μια μέρα στην άλλη, αλλά η δέσμη πολιτικής που έχουμε είναι η ορθή, είναι η υγιής για να καταπολεμηθεί. Και είμαι βέβαιος θα το καταφέρουμε. Συνδέστε το αυτό παρακαλώ και με ένα άλλο ζήτημα. Τελικά, πρέπει να οδηγηθούμε και σε πολιτικές οι οποίες θα μειώνουν το κόστος παραγωγής. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δικής μας οικονομικής πολιτικής. Γι' αυτό ετοιμάζουμε ένα νέο φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους συντελεστές. Γι' αυτό ετοιμάζουμε ένα καινούργιο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος θα βοηθάει την παραγωγή, θα γίνει κίνητρα για επενδύσεις. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο είναι βέβαιο ότι είναι η καλύτερη, μεστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της ακρίβειας.
η διαπραγμάτευση στην οποία έχετε μπλακεί σε αυτούς τους τρεις μήνες αφορά το Κυπριακό. Και το αποτέλεσμά της ήταν ότι εμείς έχουμε δεσμευθεί ότι το Δεκέμβριο θα ψηφίσουμε να πάρει η Τουρκία την ευρωπαϊκή της ημερομηνία. Η Τουρκία απειλάχθη των δεσμευσεών της. Και είναι πιθανότατο να ψηφίσετε ναι το Δεκέμβριο στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας, ενώ θα υπάρχουν ακόμη στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο. Μιλάμε για μία σειρά από θέματα. Εγώ θεωρώ ότι κάναμε πολύ καλό χειρισμό στο Κυπριακό, διότι εξασφαλίσαμε στον Κυπριακό λαό να επιλέξει αυτό που ήθελε. Εγώ αρνούμε την άποψη ότι έπρεπε να επιβάλλουμε στους Κυπρίους τι έπρεπε να ψηφίσουν. Δικαιούται ο καθένας να έχει την άποψή του. Και εμείς την είπαμε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο κατά ανάγκη να τους επιβάλλουμε αυτό που θα κάνουν. Και αυτό το εξασφαλίσαμε χωρίς να χάσουμε τα διεθνή ρίσματα της χώρας. Χωρίς να διαταράξουμε την καλή πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μας έλεγε η αντιπολίτευση ότι η εδώ επίσκεψη του κυρίου Ερντογκάν θα γίνει φιάσκο και ότι κινδυνεύουμε με την παρουσία του στη Θράκη. Και πήγε θαυμάσια. Είχαμε ένα επιτυχές ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάμα εξασφαλίσαμε την στήριξη των Ελλήνων αγροτών για τα μεσογειακά προϊόντα. Εκεί που υπήρχε μια πολύ μεγάλη παράληψη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και τέλος, επειδή μιλούμε για διαπραγμάτευση, είναι με κυβερνητική παρέμβαση και σωστούς χειρισμούς με τους οποίους επετέχθηκε η λύση της εκκλησιαστικής κρίσης. Τώρα, εμείς πιστεύουμε ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Τουρκίας είναι σωστή στρατηγική επιλογή. Εκτιμώ ότι μια ευρωπαϊκή Τουρκία είναι στο συμφέρον όλων. Πρωτίστως του τουρκικού λαού, από εκεί και πέρα όμως όλων των Ευρωπαίων και των γειτόνων της Τουρκίας. Με αυτή την έννοια, ναι, πιστεύω ότι είναι σωστή πολιτική αυτή. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα θα το τηρήσουμε κατά κεραία. Απολύτως. Και το πρόγραμμα μας αυτό έχει κάποιους βασικούς άξονες. Εμείς πιστεύουμε και οραματιζόμαστε ένα κράτος το οποίο επιτέλους θα τηρεί τους νόμους που ψηφίζει. Θα σέβεται το υστέρημα των φορολογουμένων. Θα σέβεται πάνω απ' όλα τους πολίτες. Και θα στηρίζει εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Εάν χάσετε από μια κυβέρνηση που τόσο σκληρά χαρακτηρίζεται και μάλιστα παξιωτικά θα έλεγα, θα το θεωρήσετε ότι είναι προσωπική σας ήττα ή όχι? Και πού βάζετε τον πήχη για αυτές τις ευρωεκλογές? Ο πήχης είναι να είναι πολύ καλό το αποτέλεσμά μας. Είναι να δοθεί μια σαφής απάντηση που δεν είναι λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Πίεση το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που έχει δώσει. Ή τους 250.000 συμβασιούχους, είτε στο θέμα της ακρίβειας, μπορούσε να πάρει πρακτικά μέτρα. Δεν έχει πάρει. Μιλούσε για την ακρίβεια προεκλογικά και θα μπορούσε να πει κανείς ότι σήμερα είναι η κυβέρνηση της ακρίβειας, αλλά και της ανακρίβειας. Όλα αυτά είναι διότι υπάρχουν υποσχέσεις και αυτό καλούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέμε να λύσει όλα τα στραβά. Την καλούμε να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Αυτές για τις οποίες μίλησε προεκλογικά. Αυτό προσπαθεί να αποφύγει και να το φορτώσει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Είναι δικιά της ευθύνη. Εμείς παραδώσαμε σημαντική οικονομία. Είχαμε πολλές δυνατότητες να κάνουμε άλματα αναπτυξιακά και με τους Ολυμπιακούς και με όλες τις δυνατότητες της επένδυσης. Δεν τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Τρεις λόγοι είναι που ζητώ εγώ την ψήφο για το ΠΑΣΟΚ, που ζητούμε την ψήφο. Πρώτος είναι διότι έχουμε μπει ως ΠΑΣΟΚ σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης και ανανέωσης, αξιοποιώντας το καλύτερο που έχουμε, αλλά και μαθαίνοντας από τα λάθη και τους προβληματισμούς μας. Δεύτερος λόγος, δεν πρέπει να υπάρχει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε με υποσχέσεις. Εγώ δεν είπα, κυρία Παπαρίγα, λάθος, ότι θα πρέπει να εφαρμόσει αντιλαϊκά μέτρα. Εμείς θα σταθούμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία εάν προσπαθήσει να εφαρμόσει αντιλαϊκά μέτρα. Τέλος, τρίτος λόγος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς καταφέραμε πολλά. Έχουμε εμπειρία. Έχουμε ένα νέο ευρωψηφοδέλτιο με δυναμισμό, με τα καλύτερα σχόλια ακόμα και κολακευτικά στο διεθνή τύπο της Ευρώπης. Στο Σύνταγμα, στην Κύπρο, στην κοινή αγροτική πολιτική, καταφέραμε πάρα πολλά. Αναμφισβήτητα, εμείς οι κομμουνιστές ονειρευόμαστε μια Ευρώπη ελεύθερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας αυτή θα είναι η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Για να μπορούμε όμως να ονειρευόμαστε αυτή την Ευρώπη και αν θέλετε να συζητάμε και να τσακωνόμαστε και μεταξύ μας. Πώς θα γίνει αυτή η Ευρώπη, μέσα από ποιους δρόμους θα περάσουμε, πρέπει πριν απ' όλα να είμαστε σε θέση να αντιστακόμαστε, να πολεμάμε αυτά που ζούμε καθημερινά και αυτά που έρχονται το επόμενο διάστημα. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωσύνταγμα, οξύνει τα προβλήματα. Εάν η Νέα Δημοκρατία προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Μίκη Θεοδωράκη, το Χαρίλο Φλωράκη, εσείς δεν θα τον ψηφίσετε γιατί θα θεωρήσετε ότι θα είναι ένας κακός πρόεδρος ο οποίος πιθανόν θα δίνει κάποια συγχωροχάρτια? Κύριε Στέ, εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να εκλεγεί.
Ο καθένας μπορεί να εκλεγεί. Όχι ο καθένας, και ένας κομμουνιστής μπορεί να εκλεγεί. Αν δεχθεί να υπογράφει προεδρικά διατάγματα τα οποία εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία πιστοποιούν ιδιωτικοποίησης, έξοδο του στρατού, παραδείγματος χάρη από την Ελλάδα για πόλεμο. Μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι θα θέλαν και ένα τέτοιο κομμουνιστή, γιατί θα υπήρχε και ένα άλοθο σε όλες αυτές τις ενέργειες. Το θέμα είναι αν ένας κομμουνιστής θα δεχθεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Δεν θέλω να μιλήσω για κανέναν άλλον. Δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Α ή Β, αν θα αποδεχθεί. Αλλά εμείς, όπως ξέρετε, δεν ψηφίζουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακριβώς διότι καταρχήν οι αρμοδιότητες είναι εντελώς περιορισμένες και ως περιορισμένες είναι υποχρεωμένος να υπογράφει τέτοια διατάγματα. Ο συνασπισμός ιδρύθηκε πριν 19 χρόνια, το λέει και το όνομά του, για να συνασπίσει την διαιρεμένη αριστερά. Δεν τα κατάφερε 15 ολόκληρα χρόνια και ένα σχήμα που είχε στις προηγούμενες εκλογές διαλύθηκε. Αν ο συνασπισμός συνασπίζει τον εαυτό του μόνο, τι λόγο ύπαρξης έχει, γιατί ζητά την ψήφο μας? Αυτό οπωσδήποτε θα ήταν αυτοκαταστροφικό και δεν θα βοηθούσε στην ανανέωση και στην εξυγίανση του δημόσιου βίου της χώρας και του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας το ζήτημα, ούτε να παλεύουμε με τον ίσιο μας, ούτε να μοιράζουμε το παρελθόν. Το παρελθόν αρκετά μας μοίρασε και αρκετά το μοιράσαμε. Και η αριστερά πρέπει να αλλάξει και να κάνει βήματα προς τα μπρος. Όχι κοιτώντας προς τα πίσω, αλλά κοιτώντας προς το μέλλον. Ο συνασπισμός θα επιμένει στην ανάγκη να μεγαλώνει ο χώρος διαλόγου, ο χώρος συνάντησης, οι δυνατότητες κοινής δράσης και οι μορφές συνεργασιών όλων των δυνάμεων της αριστεράς. Θέλω να ξέρω αν ο συνασπισμός θα επιμείνει στην πρότασή του για αριστερό πρόεδρο της Δημοκρατίας και αν είσαστε αποφασισμένος να δεχθείτε μία συζήτηση από τον Κώστα Καραμαλή, από τον Πρωθυπουργό, για να είστε υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με ενδιαφέρει να προσφέρω στην παράταξή μου. Και έχω πολλά να προσφέρω στην παράταξή μου. Το θέμα της εκλογής Προέδρου, η θέση μας είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται με συνενετικές διαδικασίες. Δεν πρέπει να μπαίνει σε μικροκομματικούς υπολογισμούς και σε παρασκηνιακές σκοπιμότητες, να σταθμίζει παρασκηνιακές σκοπιμότητες. Δεν είναι θέμα το οποίο αφορά αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα, είναι εκτός πραγματικότητας το ερώτημα και επίσης δεν με αφορά εμένα. Μάλιστα. Αυτά ήταν λοιπόν κάποια αποσπάσματα χαρακτηριστικά από την τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Θα συνδεθούμε τώρα με την είσοδο του Ραδιομεγάρου, όπου μέχρι πριν από λίγο βρίσκονταν δεκάδες δημοσιογράφοι και ανέμεναν την αναχώρηση των πολιτικών αρχηγών και τις δηλώσεις που θα έκαναν και έκαναν κατά την έξοδό τους. Η πολιτική μας συντάκτρια, η Χρύση Ρουμελιώτη, βρίσκεται στην έξοδο του Ραδιομεγάρου και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Χρύσα, καλησπέρα. Ήταν μια χρήσιμη, νομίζω, πολιτική αναμέτρηση, τηλεοπτική πολιτική αναμέτρηση. Και εφόλης της ύλης. Mm-hmm. Ακούσαμε εκτεταμένα αποσπάσματα. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά και θετικό, όπως είπε, απολογισμό στα πεπραγμένα της κυβέρνησης από τις εκλογές έως σήμερα. Βγαίνοντας, επανέλαβε ότι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής είναι η επιδίωξη να εργαστεί για τον ανθρώπινο παράγοντα και στο εσωτερικό αλλά και στην Ευρώπη. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και ζήτησε ένα αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το οποίο δεν θα είναι λευκή επιταγή. Αυτές οι προϋποθέσεις που βάζουν οι εταιρείες. Τώρα, θέλω να πω και κάτι άλλο. Να το πείτε σε πέντε λεπτά, γιατί